αρέσει που είναι καλοκαίρι, γιατί γενικά μου αρέσει το καλοκαιρινό κλίμα, αλλά όχι τόση ζέστη. Συνθήκες που επιβεβαιώνουν απόλυτα τη σοφή ρίση από Μάρτι-καλοκαίρι επικρατούν από το πρωί στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να καταγράφει ασυνήθιστα υψηλές τιμές για την εποχή, σκαρφαλώνοντας ακόμη και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κορυφώνεται και η θερμή εισβολή από τα νοτιοδυτικά και από τις βραδινές ώρες, και πιο πολύ από αύριο Πέμπτη θα αποχωρήσει ανατολικά. Οι θερμοκρασίες για τα νότια του νησιού θα κυμανθούν κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις βόρειες περιοχές οι μέγιστες τιμές των θερμοκρασιών θα υπερβούν ακόμη και τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Είναι πάρα πολύ ωραία, εμείς είμαστε από Αθήνα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Στις 12.30 το μεσημέρι ο υδράργυρος είχε ήδη χτυπήσει κόκκινο. Στις Βουκολιές και το Κολυμπάρι το θερμόμετρο έδειχνε 31 βαθμούς, στην πόλη των Χανίων, στον Αλικιανό, τα Φαλάσσαρνα και τη Σούδα 30 βαθμούς Κελσίου, 29 στο Σταλό, το Ηράκλειο και την Νεάπολη. Σε Ρέθυμνο, Μάλια και Άδελε η θερμοκρασία έφτασε στους 27 βαθμούς, ενώ στους 26 ήταν η μέγιστη τιμή για Σύση, Φίνο, Καλιά και Γόρτινα. Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα. Ασυνήθιστα, αλλά καλά είναι. Καλά είναι, τις υπενθυμίσαμε. Γενικά είχαμε ένα ήπιο χειμώνα και φαίνεται ότι θα έχουμε και πρόωρο καλοκαίρι. Πώς το βλέπει ο κόσμος, νομίζετε ότι πλέον έχει συνηθίσει σε ένα διαφορετικό κλίμα? Ίσως να έχει συνηθίσει, ναι. Έρχεται η ώρα να κάνουμε καμιά βουτιά στη θάλασσα. Καλά είναι. Στην Κρήτη είμαστε, στα Χανιά, τα όμορφα. Στα νότια και δυτικά των Χανίων, αλλά και ανατολικά του Ρεθύμνου, παράλληλα με τις υψηλές θερμοκρασίες, επικράτησαν και ενισχυμένοι νοτιάδες που έφταναν τα 6 μποφόρ, με ρηπές έως και 7 μποφόρ το μεσημέρι. Θα υπάρχει πρόσκαιρα κάποια αυξημένη νέφωση, η οποία όμως θα είναι παροδική. Οι άνεμοι θα στραφούν από τα δυτικά, από δυτικές διευθύνσεις. Σταδιακά η έντασή τους θα φτάσει στα 4 με 5 μποφόρ στα Πελάγη μέχρι και τα 6. Ανατολικά βέβαια για τις πρωινές ώρες θα διατηρηθούν ακόμα λίγο οι νοτιάδες, οι οποίοι όμως σταδιακά και εκεί θα αντικατασταθούν με τους δυτικούς, οι οποίοι θα επικρατήσουν αργότερα και ανατολικά. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα προβλέπεται να κυμανθεί και αύριο η θερμοκρασία, που θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ιδανικό ωστόσο για ντόπιους και επισκέπτες θα είναι το σκηνικό του καιρού το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου. Σκέφτεστε και για κανένα μπάνιο στη θάλασσα, μιας και η θερμοκρασία πλησιάζει τώρα τους 30 βαθμούς, ή δεν υπάρχει χρόνος? Δεν υπάρχει χρόνος, αλλά θα το ήθελα. Εσύ? Ναι, εντάξει, είναι λίγο ανυπόφορη ζέστη. Τώρα βγήκαμε βόλτα, αλλά έχει πολύ ζέστη. Γενικά η εικόνα του καιρού θα είναι πάρα πολύ καλή και με πρόσκαιρα κάποιες νεφώσεις πολύ περιορισμένες. Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν ήπιες εντάσεις, θα κυμαίνονται στα 2 τοπικά και μέχρι και 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις το Σάββατο, Παρασκευή Σάββατο. Για την Κυριακή ίσως έχουμε και λίγο μία νότια τάση, αλλά και πάλι χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Υψηλές ήταν από σήμερα οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα, φαινόμενο που αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Για την κατώτερη ατμόσφαιρα δεν θα λέγαμε ότι είμαστε σε επικίνδυνα όρια. Η αυριανή μέρα της Πέμπτης και οι επόμενες μέρες θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν, να έχουμε δηλαδή αυτή τη διαδικασία της μεταφοράς. Το πέρασμα θερμών αερίων μαζών που κινούνται από τα νότιο-ανατολικά προς την Κρήτη έκαναν τις καιρικές συνθήκες να θυμίζουν καλοκαίρι. Οι επόμενες ημέρες προβλέπονται επίσης καλοκαιρινές, ενώ μετά από μια ηπιότερη τάση μέσα στο Σαββατοκύριακο προβλέπεται ανάκαμψη στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, και όπως όλα δείχνουν, ο Απρίλιος θα κάνει ποδαρικό με ηλιοφάνεια και ζέστη.